τις ενέργειες της Τουρκίας να προχωρήσει στο άνοιγμα της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου, καταγγέλουν οι φοιτητές μέλη της αυτόνομης φοιτητικής κίνησης Τόλμη στα Γιάννενα, κάνοντας λόγο για μια εγκληματική ενέργεια που θα πρέπει να αφυπνίσει τον Ελληνισμό. Σε δηλώσεις τους, οι εκπρόσωποι της φοιτητικής κίνησης στα Ιωάννινα, Σταύρο Ζουμίδης και Βαρνάβας Δημητριάδης, αντίστοιχα αναφέρθηκαν στο ιστορικό της κατάληψης της Αμοχώστου κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής, φτάνοντας μέχρι το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 1984. Η αυτόνομη φοιτητική κίνηση Τόλμη έχει 10 χρόνια ζωής στα Γιάννενα. Ο λόγος δημιουργίας της ήταν ότι ήταν για τα εθνικά, γύρω από τα εθνικά θέματα, και ότι στο Σύλλογο Κυπρίων ήταν κομματοκρατούμενος και ήταν οι ομοσπονδιακές πραταξίες και δεν είχαν ως πρώτο μέλημα τα εθνικά ζητήματα. Και έτσι μερικά παιδιά τότε αποφάσισαν να δημιουργήσουν την ΕΦΙΚΑ Πατόλμη, έτσι ώστε να δραστηριοποιείται στα Γιάννενα γύρω από τα εθνικά ζητήματα. Αυτά τα 10 χρόνια στα Ιωάννινα συνεργαστήκαμε με πολλές ενώσεις εδώ στα Ιωάννινα για τα εθνικά ζητήματα. Πηγαίνουμε παρελάσεις, κάνουμε μνημόσυνα, κάνουμε εκδηλώσεις. Γενικά για όλα τα θέματα του ελληνισμού, όχι μόνο για την Κύπρο, γιατί όλα τα θέματα του ελληνισμού μας αφορούν όλους. Και ήρθαμε σήμερα εδώ για να θίξουμε το θέμα της παράνομης διάνοιξης της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Η Αμοχώστος και όλα τα θέματα του ελληνισμού είναι κοινά. Οι Τούρκοι παραβλέπουν όλα τα ψηφίσματα. Έχουν νιώσει την ισχύ τους και την αδράνεια Ελλάδας και Κύπρου και προχωρούν χωρίς να λογαριάζουν κανένα. Αιγαίο, Κύπρος, Θράκη είναι κοινά μέτωπα. Πρέπει να συντονιστούν Ελλάδα και Κύπρος, να κάνουν μια κοινή εξωτερική πολιτική για να αποκρούσουν την τουρκική επιθετικότητα. Όπως λέμε και στην Κύπρο, ήδη στα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι Αμοχωσιανοί, είμαστε όλοι Κερινιώτες και θα το συνεχίσω. Είμαστε όλοι από τη Θράκη, από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία. Όλα τα εθνικά θέματα είναι κοινά και μας απειλεί όλους η Τουρκία. Ρωτήσω και κάτι ακόμη. Είστε στο Πανεπιστήμιο? Ναι. Βλέπετε ότι ενδιαφέρονται οι συμφοιτητές σας, δεν μιλάω για τους Κύπριους αλλά τους Ελλαδίτες, βλέπετε ότι ενδιαφέρονται για τα εθνικά ζητήματα, για τα εθνικά θέματα και δει για το Κύπριο? Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος λίθαργος στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει εθνική και κοινωνική σύψη. Είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που ενδιαφέρονται, όμως ευτυχώς οι εξελίξεις έχουν αφυπνίσει πάρα πολλούς και σιγά σιγά θα βλέπουμε μια εθνική αφύπνιση για αντίσταση και στα νέα παιδιά. Και είναι ένας από τους στόχους μας εμείς, μέσα από τις δράσεις μας, ο κόσμος να αρχίσει να αφυπνίζεται και να σκέφτεται εθνικά. Γιατί η νεολαία πλέον δεν τους ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα. Και είναι ο στόχος μας ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται εθνικά.